ήταν από τους πιο αδικημένους Μεξικανούς πρωταγωνιστές στις παραγωγές που έφτασαν στην Ελλάδα, καθώς ελάχιστες γυναίκες τον ξεχώρισαν ανάμεσα στους γοητευτικούς άνδρες που μας συστήθηκαν μέσα από τις λατινοαμερικάνικες σειρές. Ο ηθοποιός, Έδουαρντο Κέιφτιλο, που βασάνισε τη Μαριμάρ όσο κανείς άλλος, βλέπει ακόμα τον ρόλο του Σέρτζιο Σαντιμπάνιες να τον κυνηγά στην καριέρα του ακόμα και αν έχει κλείσει τα 47 του χρόνια. Survivor Spoiler 24 Ιανουαρίου, ποια ομάδα κερδίζει το αγώνισμα επάθλου, δείτε πως είναι σήμερα και θα πάθετε πλάκα, είναι πολύ πιο ωραιότερος από ό,τι στα 24 του, με τις γυναίκες να μην μπορούν παρά να παραδεχτούν πως προτιμούν τον σημερινό εαυτό του, εσύ τι λέτε. Ωστόσο εκτός από τον Μεξικανό πρωταγωνιστή δείτε πως είναι σήμερα και ο Μόζερ από τον ΗΠΑ στην Ομορέξ. Θυμάστε την Παουλίνα της Φετερίστρια, δείτε πως είναι σήμερα και θα πάθετε σοκ. Στην Ελλάδα τη γνώρισες ως Παουλίνα, η Σφετερίστρια, στις 119 υπόλοιπες χώρες που προβλήθηκε το σύριαλ La Usurpadora, ήταν, απλά η Παουλίνα. Εμείς βάλαμε και τη μετάφραση του Usurpadora δίπλα στο όνομα, ώστε να μην έχουν οι τηλεθεατές την παραμικρή αμφιβολία περί του ποια ήταν η πρωταγωνίστρια της τέλενοβελά από το Μεξικό που είδατε για πρώτη φορά το 1999, για δεύτερη το 2006 και για τρίτη το 2014, σε τρία διαφορετικά τηλεοπτικά δίκτυα. Η ηθοποιός που ανέλαβε να δώσει σώμα και φωνή στη Σφετερίστρια λέγεται Γκάμπριελα Σπάνι. Πλοκή, όπως σε κάθε τέλενοβελά που σέβεται τον εαυτό της, είχε περί τις 1000 ίντριγκες. Η Παουλίνα μια φορά, ξεκίνησε ως καθαρίστρια σε πολυτελές εστιατόριο και έκανε ό,τι χρειαζόταν, για να συντηρήσει και την ετοιμοθάνατη μητέρα της. Συμπτωματικά, ήταν σαν δύο σταγόνες νερό με μια γυναίκα ονόματι Πάολα. Η Πάολα ήταν ευκατάστατη, παντρεμένη με συμπαθή επιχειρηματία και είχε δύο παιδιά. Τα δύο τελευταία της ήταν πανηγυρικά αδιάφορα, έξω και ήθελε να το σκάσει με τον εραστή της. Ας όψετε η ανάγκη και η εγκατάλειψη από τον αραβωνιαστικό της, γιατί στις τέλενοβελάς τα κακά έρχονται σε πακέτο που η Παολίνα δέχτηκε την οικονομική πρόταση και πήρε τη θέση της στην οικογένεια. Έτσι, έγινε η Σφετερίστρια που λέγαμε, με την Παουλίνα να κερδίζει όσους είχε χάσει η Πάολα, με την απαράδεκτη συμπεριφορά της. Εξυπακούεται πως τίποτα εξ όσων ακολουθούν δεν είναι απλό, αλλά ας γυρίσουμε στη Σπάνη. Δείτε πως είναι σήμερα και πείτε μας αν θα την αναγνωρίζετε, εκτός όμως από την Παουλίνα της Σφετερίστρια δείτε πως είναι σήμερα ο Μόζερ, ο πρωταγωνιστής από τον ΗΠΑ στην Ομορέξ. Λίγα λόγια για την πραγματική ζωή της ηθοποιού, στην πραγματική της ζωή έχει δίδυμη αδελφή, την Ντάνιελα, ναι, επίσης ηθοποιός. Έκανε και η ίδια δίδυμα, με τη ζωή της να παραπέμπει σε στοιχεία των 27 τέλενοβελάς τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει μέσα στα χρόνια. Η αδελφή της έπαθε εγκεφαλικό το 2007 και εκείνη τα παράτησε όλα, για να τη φροντίσει. Παρόλα αυτά, οι δυο τους δίνουν τίτλους στις gossip εκδόσεις μέχρι και σήμερα με την ταραχή που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. Όλα ξεκίνησαν όταν η Ντάνιελα είπε πως η διάσημη αδελφή της αρνήθηκε να πληρώσει τα έξοδα του νοσοκομείου, όταν τη χρειάστηκε. Το τρεπορτάζ λέει πως ο σύντροφος της Ντάνιελα αποπειράθηκε να εξαπατήσει τη διάσημη ηθοποιό και προκάλεσε ουκολίγα προβλήματα στην οικογένεια πριν προκύψει ότι ήταν και σχιζοφρενής. Μετά, η διαζευμένη Γκάμπριελα γνώρισε έναν άντρα που τη χτυπούσε τον εγκατέλειψε αφότου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ είχε οικιακή βοηθό που αποπειράθηκε να δηλητηριάσει την ίδια και τα παιδιά της. Γεννημένη, 10 Δεκεμβρίου 1974, στη Βενεζουέλα Σφετερίστρια έκανε καριέρα και ως τραγουδίστρια.
Το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2016, από τη Sony Music για να καταλάβεις πως δεν παίζει. Έχει κυκλοφορήσει CD γυμναστικής και βιβλίο μαγειρικής, έχει δικό της online shop, ενώ κυκλοφορεί αναψυκτικό και ποτό με το όνομα της.